Πάμε να μιλήσουμε με τον Στέφανο Ντόβα τα επόμενα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθέατρας. Λοιπόν, πολιτική συζήτηση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ πριν τις εκλογές. Η συζήτηση είναι εκλογική. Ίσως να μην σταμάτησε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων η συζήτηση να είναι εκλογική, προεκλογική. Ίσως και αμέσως μετά τις εκλογές οι συζητήσεις ήταν πολιτικές και προεκλογικές. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε ένα χρόνο που και εννέα μήνες για τις εκλογές. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ακούω το δικό σου σχόλιο. Είναι γεγονός ότι αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, να υποβάλει προτάσεις, τις δικές της προτάσεις και να ελέγχει εν γέννη την πορεία των πραγμάτων όπως εξελίσσονται τόσο από πλευράς λειτουργίας των υπηρεσιών όσο και εκτέλεσης έργων αλλά και κυρίως σε ό,τι αφορά την λειτουργία της θεσμικής αρχής του Δήμου μας προς όφελος των Δημοτών. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ή γίνεται όμως έτσι. Ή ξεκινάμε εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών μέχρι που θα τελειώσουν αυτή η τετραετία να έχουμε μόνιμο αυτό το πλάνο στο μυαλό μας και αυτή τη σκέψη. Είναι ένα περίεργο θέμα το οποίο ο Δήμαρχος δεν μπορεί να είναι και Πρωθυπουργός όπως είναι να προκηρύξει έκτακτες εκλογές όποτε θέλει. Όποτε κρίνει σκόπιμο, βρίσκει ένα λόγο. Δεν υπάρχουν οι πρόορες εκλογές για να ζητάει και ο Μπέγκας συνεχώς εκλογές, έτσι. Όπως ζητάει ο Τσίπρας στην πολιτική, ναι, δεν στην κεντρική τέτοιες. Πολιτική σκηνή. Στους Δήμους δεν έχουμε. Είναι πλήρης η θητεία. Ό,τι και αν γίνει. Να. Με αποτέλεσμα, εκείνο το πρόβλημα τώρα. Το να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση είναι εύλογο και πρέπει να γίνεται. Δεν το συζητάμε. Το να συζητούνται ζητήματα τα οποία αφορούν την πόλη και τους πολίτες και τη λειτουργία των υπηρεσιών και να ασκείται έλεγχος και κριτική στη Δημοτική Αρχή, εύλογο είναι και αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά το να εστιάζεται μόνιμα εκεί, στις εκλογές το θέμα, μάλιστα, χωρίς να κατατίθενται προτάσεις, χωρίς να υπάρχουν απόψεις, και δεν το λέω για τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, το λέω γενικά ως θέμα δηλαδή. Εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι ότι από τη μία πλευρά κατατέθηκε ο προϋπολογισμός. Από τη ΜΕΝ Δημοτική Αρχή εξηγήθηκε γιατί δεν υπήρξε ο κατάλληλος χρόνος, υποστήριξε η αντιπολίτευση ούτως ώστε να διαβαστεί προσεκτικά ο... Γι' αυτό και απήχε η αντιπολίτευση συνολικά. Ναι, γι' αυτό και απήχε. Πριν λίγες μέρες. Από τη μεριά του Αντιδήμαρχος Οικονομικών είπε ότι ναι μεν έγιναν τροποποιήσεις που έγιναν τον τελευταίο μήνα του 2021 αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κτλ. Και έπρεπε να υπάρξουν αυτά. Υπήρξαν τα προβλήματα με τις απουσίες εργαζομένων λόγω COVID. Υπήρξε μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά αναφέρθηκε ότι και στο πλαίσιο αυτό ήταν εφικτό να δοθούν όσα στοιχεία δόθηκαν, τόσο ώστε να μπορέσουν... Μάλιστα. Στέφανε, έχω δύο ερωτήματα για σένα. Το πρώτο είναι, έχει απεγκλωβιστεί ο Θωμάς Μπέγκας από την ΙΤΑ του 19. Και το δεύτερο είναι, έχει παράξει ικανό και αναγκαίο έργο ο Μωυσής Ελισάφ αυτά τα 2,5 χρόνια που είναι στη διοίκηση του Δήμου Ιωαννιτών. Από τη μία πλευρά, σε ό,τι έχει σχέση με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Θωμά Μπέγκα, ο οποίος λίγο έλειψε να εκλεγεί δήμαρχος, θέλουμε να πούμε ότι η στάση του είναι κριτική συνεχώς. Και σωστά, έτσι πρέπει να είναι κριτική, αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, πόσο μάλλον της Μίζωνος. Ναι. Το επισημαίνω. Άλλο ρώτησα. Ότι είναι κριτική. Από την άλλη την πλευρά, δηλαδή από την άλλη την πλευρά η Δημοτική Αρχή δεν επιτέλεσε το έργο αυτό που έπρεπε να είχε γίνει διότι υπήρξαν και οι συγκυρίες τέτοιες χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν για όνομα του Θεού. Δεν είναι η δουλειά μου εμένα να δικαιολογώ κανέναν. Ήταν και οι συγκυρίες λόγω του COVID που δεν επέτρεψαν να γίνουν κάποια πράγματα. Ίσως αυτό να είναι ατού στα χέρια του Δημάρχου. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση ολιγορίες ή παλινοδίες ή μεμψημερίες ή πράγματα που δεν έχουν γίνει δυναμίες. Μάλιστα. Δεν δικαιολογεί αυτό. Υστερήσεις και έλλειψεις. Μάλιστα. Ναι, κατανοητό. Αλλά όμως θα πρέπει εδώ να πούμε ότι ούτε η χρηματοδότηση είναι η κατάλληλη στο Δήμο
εκείνη που πραγματικά θα ήθελε να έχει ο Δήμος, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις της πόλης και των πολιτών, λόγω της οικονομικής κατάστασης και του COVID δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή πρέπει να πούμε και το ένα, αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο. Αν θέλουμε για να είμαστε σωστοί. Βάζεις μια τελεία, Στέφανε. Θα ξανασυζητήσουμε βέβαια τα τοπικά ζητήματα και του Δήμου Ιωαννιτών. Πάμε κεντρικά ζητήματα. Μείωση του ΕΝΦΙΑ ανακοίνωσε, όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω, λέει, νιώθω την πολιορκία του μέσου εισοδήματος. Εντάξει, πού να φανταστεί κανείς την πολιορκία των χαμηλών εισοδημάτων, που, την πίεση που δέχονται σε αυτή τη φάση. Οι άλλοι παίρνουν το αεροπλάνο και εξαφανίζονται, Βλάση. Μάλιστα. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ημίμετρα και σήκωσε ξανά τους τόνους, ζητώντας για μία ακόμη φορά εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαλέξει αυτό το δρόμο, να ζητά εκλογές, να πολλώνει το πολιτικό κλίμα, γιατί θεωρεί ότι αυτό σε αυτή τη φάση θα τον βγάλει από αυτή την στασιμότητα και από αυτό το τέλμα το δημοσκοπικό που παρουσίαζε το προηγούμενο διάστημα. Έχω την αίσθηση ότι σε ένα βαθμό θα καταφέρνει. Έχω την αίσθηση ότι σε ένα βαθμό θα τα καταφέρνει να βγει από τη στασιμότητα και το τέλμα, ναι, ζητώντας κάλπες. Έτσι γίνεται. Συσπυρώνει κανείς τους ψηφοφόρους του, έτσι. Στέφανε, τι λες τώρα για τον Πρωθυπουργό, για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, που είναι μια σωστή κίνηση και είναι ελάφρυνση, σημαντική. Ελάφρυνση, το θέμα είναι ότι από την άλλη την πλευρά αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, Βλάση. Έτσι. Και αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, έβλεπα και αυτά που τουλάχιστον διαβάσαμε, γιατί θα πρέπει να δούμε την κατάθεση του νόμου για να δούμε έτσι, τι ακριβώς ναι, γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε, αν λάβουμε υπόψη μας την περιοχή μας εδώ, δεν φέρεται στις ευνοούμενες περιοχές. Αναφέρθηκε η Ξάνθη και κάποιες άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Ενώ αναφέρθηκαν ως δυσμενέστερες περιοχές κάποια νησιά, τα οποία μέχρι τώρα, κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν καν αντικειμενικές αξίες και τώρα θα έχουν. Εγώ ήθελα να ξέρω, αν τα βόρεια προάστια των Αθηνών, που εκεί είναι όλο το χρήμα, ή τα πολύ παραλιακά από Γλυφάδα μεριά και πέρα, ας πούμε, αν αυτά τα αγγίζουν οι αυξήσεις σε αντικειμενικές αξίες. Μάλιστα. Και αν τα αγγίζει η μείωση του ΕΝΦΙΑ. Κατανοητό, δηλαδή, απόλυτα, και μην ξεχνάμε, 15-20-30 ευρώ, απόλυτα, ΕΝΦΙΑ, και μην ξεχνάμε το 5,5 του πληθωρισμού το Γενάρη. 5,5 ήταν ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο που τέλειωσε. Δυστυχώς και η πρόβλεψη που είχε γίνει από τη Eurostat για 4,4 το Δεκέμβριο έφτασε στο 5,1 το Δεκέμβριο και 5,5. Μιλάμε Γενάρη για 5,5. Είμαστε το υψηλότερο κράτος σε, από πλευράς, και σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα όπως ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, τα ψηλότερα, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν σκεφτεί κανείς τα εισοδήματα, στην Ελλάδα, μάλιστα, ότι βλέπουμε να υπάρχει το ναι, ράλι της ανόδου των τιμών να συνεχίζεται ακάθεκτα, mm-hmm, και η μείωση των εισοδημάτων των πολιτών να τους οδηγεί σε στάδια τα οποία να αδυνατούν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις, ακόμα καταβάλλοντας και τις θεσμικές τους υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούν ούτως ή άλλως να ανταποκριθούν, ακόμα και σε υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την απλή διαβίωση. Δεν μιλάμε για πολυτελή διαβίωση. Έτσι την απλή διαβίωση, γιατί ποιος υπάλληλος σήμερα, μισθωτός ή συνταξιούχος, χαμηλοσυνταξιούχος ή χαμηλομισθωτός, μπορεί να ανταποκριθεί στη διαβίωση. Όταν έχει να πληρώσει ΕΝΦΙΑ και αρχίζουμε από το Μάιο να πληρώνουμε ΕΝΦΙΑ τώρα πάλι. Μιλάμε για πράγματα τα οποία κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει, πώς αυτοί οι φόροι όλοι είναι δυνατόν να μπορέσουν να δώσουν όθηση στον κόσμο να σταθεί στα πόδια του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλάζουμε ήδη θέμα και κλείνουμε, Στέφανε. Λόγω του COVID έχουν σταματήσει να δίνονται ενισχύσεις. Και αλλάζουμε θέμα, ναι. Ναι, έχουν σταματήσει να δίνονται ενισχύσεις πλέον σε επιχειρήσεις αλλά και σε χαμηλά λαϊκά στρώματα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Μάλιστα, δεν μπορεί ο άλλος δηλαδή αυτή τη στιγμή να πληρώνει
συμμετοχή στα φάρμακα και όταν τα νοσοκομεία είναι μόνο COVID πλέον. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις, όλοι πρέπει να πηγαίνουν έστω και με τον ΕΟΠΗ σε εξωτερικά εργαστήρια για να κάνουν εξετάσεις και εκεί θα καταβάλουν και κάποια συμμετοχή. Δεν πάνε τζάμπα. Μάλιστα. Είναι πράγματα κλείνουμε τα οποία... με το τραγικό ατύχημα, το δυστύχημα που έγινε στα Τζουμέρκα που έχασε τη ζωή του ο 21 ετών ο Ριβάτης, σκιέρ, καθώς ο πατέρας του λέει ότι άργησε, καθυστέρησε το ελικόπτερο. Μια πολύ συγκινητική ανάρτηση έκανε σήμερα ο Γιάννης Θεοχαρόπουλος, είναι ο πατέρας του Ερμή Θεοχαρόπουλου, του νεαρού σκιέρ που δυστυχώς έχασε τη ζωή του στα Τζουμέρκα, δυστυχώς, κάνοντας ο ριβατικό σκι. Να συλληπιθούμε τους γονείς του για άλλη μια φορά, γιατί... Έγραψε λοιπόν αυτός, Στέφανε Ντόβα, στο τέλος της ανάρτησης, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Το διαβάζω ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, από την πολιτεία, όταν αυτό χρειαστεί. Απαιτήθη. Ο πατέρας του Ερμή λέει ότι ήταν 5,5 ώρες δίπλα στο γιο του, ο οποίος αργοπέθανε, ήταν πολυτραυματίας και το ελικόπτερο δεν έφτανε, καθυστερούσε. Αν όμως το ελικόπτερο είχε στάθμευε σε κάποια περιοχή της Ηπείρου, σε μισή ώρα το πολύ, αυτό είναι το αίτημα λοιπόν, του ατυχήματος και ίσως το πεντάωρο αυτό, που θα, το τετράωρο που θα γλίτωνε στην παραμονή του έξω στο κρύο ο πολυτραυματίας ασθενής, να ήταν υπέρ της ζωής του. Ίσως, γιατί κανείς δεν ξέρει. Ίσως, όσο πιο γρήγορα κανείς δέχεται ιατρική βοήθεια όταν είναι άρρωστος ή όταν είναι τραυματίας, όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα είναι, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να ζήσει. Και αυτό είναι αξίωμα στην ιατρική, οπωσδήποτε δεν το συζητάμε. Εγώ πιστεύω ότι είχε δίκιο και ο Περιφερειάρχης που ζήτησε και είπε ότι θα πρέπει να εδρεύει μόνιμα. Σήμερα το ίδιο αίτημα κάνει και ο Γιάννης Νικόπουλος, ο αναπληρωτής διοικητής της ΕΚΤΗΣ, είπε. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ολοκλήρωσε, Στέφανε, για να πάμε στις δηλώσεις Νικόπουλου. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει ο κύριος Νικόπουλος, ο οποίος κατάγεται και από την περιοχή μας εδώ και ήταν τόσα χρόνια που εργαζόταν στην νομαρχία και στην περιφέρεια, είναι πολύ γνωστός και ξέρει από πρώτο χέρι, δεν χρειάζεται κανένας να του τα πει τα πράγματα. Να. Τα ξέρει και θέλω να πιστεύω ότι την θα... Την αναγκαιότητα ενός ελικοπτέρου εδώ. Θα τον ακριβώς, ακούσουμε θα να... ενισχύσει το την αναλύει. Άποψη αυτή της περιφέρειας, ούτως ώστε πραγματικά να δοθεί η ευκαιρία να υπάρξει η μόνιμη στάθμευση ενός ελικοπτέρου στην περιοχή των Ιωαννίνων της Ηπείρου, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιλεγεί, ή και να αλλάζει και τοποθεσίες, αλλά κάπου όμως που να μπορεί να εφοδιάζεται εύκολα και να μπορεί να μεταφέρει και να προσφέρει βοήθεια ή τραυματίες ή ό,τι άλλο απαιτηθεί, πολύ πολύ σύντομα, χωρίς να περιμένει μέχρι να ξεκινήσει το πλήρωμα από την Αθήνα, να ετοιμαστεί, να βρεθούν τα κατάλληλα υλικά, τα εργαλεία, οι άνθρωποι που χρειάζονται, να κάνει μια μισή ώρα πτήση κτλ. Και να ψάξει να βρει και το σημείο που είναι. Καταλαβαίνουμε, λογικό είναι οι ώρες να περνούν Στέφανε, και να χάνεται πολύτιμος χρόνος για ανθρώπινες ζωές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρίες και κύριοι, το αίτημα για ελικόπτερο στα Γιάννενα, όπως είπα.